Ευχαριστούμε τον κύριο Σαρτούλη. Να σας πω και εγώ ότι διαβάζω στο ημερολόγιο βιβλίο του. Αυτό που μένουν ήταν η πίστη και η ελπίδα. Χαίρομαι πολύ που διαπίστωσα ότι έχετε και μπασκετικές γνώσεις. Έχουμε και καλές ομάδες μπάσκετ εδώ στο σχολείο και το τέταρτο λύκειο έχουμε καλές ομάδες. Θα ήθελα τώρα να δείξουμε τρεις φωτογραφίες από το Ωνάσιο για τη δωρεάν, για την προσφορά του βιβλίου και θα παρακαλέσω τον κύριο Βολέτη να μας πει τι βλέπουμε. Και μετά, αν κάποιοι θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, γιατί δεν είναι μόνο να ακούμε, όσοι θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, σηκώστε χέρι, να έχει μικρόφωνο κοντά σας, να κάνετε ερώτηση για να πάρετε απάντηση. Μετά το θάνατο του Αριστοτέλειου Ωνάση, ο ίδιος στη διαθήκη του είχε κάνει μια δωρεά, η μισή του περιουσία πήγε στην κόρη του που ζούσε, ο γιος του είχε σκοτωθεί δυστυχώς σε ένα ατύχημα αεροπορικό. Και αυτή η μισή περιουσία του πήγε σε ένα ίδρυμα που λέγεται Ωνάσιο Ίδρυμα, με σκοπό να τα διαθέτει σε κοινωνική δραστηριότητα και αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται σε τρεις κύριους τομείς, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση, έχει δώσει 7.500 υποτροφίες, οπότε και εσείς να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει δυνατότητα κάποια στιγμή να γίνετε υπότροφοι του Ωνάσιου Ιδρύματος και στην υγεία. Το εμβληματικό, τέλος πάντων, η εμβληματική προσφορά της στην υγεία είναι το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Είναι στο τέρμα της Λεωφόρου Συγκρού, στην παραλία του Φαγίου σχεδόν, και το 1993 που λειτουργήσε, έδωσε τη δυνατότητα στους Έλληνες ασθενείς που είχαν ανάγκη για καρδιοχειρουργική επέμβαση να πάψουν να τρέχουν στο εξωτερικό, να μην χρειάζεται να πληρώνουν όσοι θέλανε, μπορούσαν να πηγαίνουν και να πληρώνουν στα ιδιωτικά κέντρα, αλλά μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί εκεί ανήκει, να μπορούν να έχουν άριστη περίθαλψη πολύ ψηλού επίπεδου και εντελώς δωρεάν. Σήμερα η καρδιοχειρουργική και η καρδιολογία έχει αναπτυχθεί σε πολλά μέρη έξω από το Ωνάσιο με το ίδιο υψηλό επίπεδο παροχής και έτσι σε μια προσπάθεια να προσφέρει στη χώρα το Ωνάσιο Ίδρυμα κάτι που το έχει ανάγκη. Εκείνο το οποίο έκανε και νομοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2018 είναι μια συμφωνία με το ελληνικό κράτος, η οποία ψηφίστηκε σχεδόν απόλυτη βουλή θετικά και με βάση την οποία διέθεσε 100 εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργηθεί μια καινούργια πτέρυγα στο νοσοκομείο. Το πιο ψηλό μέρος είναι τα όροφο και είναι το νοσοκομείο όπως το βλέπετε, αν πάτε και το δείτε σήμερα, με την πιο ψηλή του πτέρυγα. Εκείνο που φτιάχνεται τώρα είναι δύο όροφοι πιο χαμηλά, το άλλο κομμάτι που προβλεπόταν από την αρχή στο σχέδιο και το οποίο θα είναι μεταμοσχευτικό κέντρο, Ωνάσιο μεταμοσχευτικό κέντρο. Δηλαδή θα γίνονται εκεί οι μεταμοσχεύσεις όλων των οργάνων. Αυτή τη στιγμή γίνονται μεταμοσχεύσεις καρδιάς, είναι το μόνο στην Ελλάδα, ξεκίνησαν μεταμοσχεύσεις πνευμόνων, είναι το μόνο στην Ελλάδα, και θα ακολουθήσουν όταν ολοκληρωθεί σε μια τριετία και μεταμοσχεύσεις ύπατος και νεφρού. Συγχρόνως, το Ωνάσιο Ίδρυμα σε συνεργασία με το νοσοκομείο έχει αποδειθεί και με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων σε μια μεγάλη προσπάθεια να προωθήσει αυτό που κάνουμε και εμείς σήμερα, την ενημέρωση για την ανάγκη για δωρεά, προκειμένου να μπορούν να γίνονται οι μεταμοσχεύσεις και να σώζονται άνθρωποι. Την ανάγκη που, αν είναι δυνατόν όλοι μας, να γίνουμε δωρητές και να ευχηθούμε να μην χρειαστεί ποτέ για τον εαυτό μας, αλλά να μπορούμε να προσφέρουμε στους άλλους και σε σχέση με τη δωρεά από ζώντες δότες πρέπει να σας πω ότι στην Αμερική υπάρχει αρκετά, στην Ευρώπη αρχίζει να εμφανίζεται, ίσως στην Αγγλία λίγο περισσότερο, και ο δωρητής, ο οποίος λέγεται Σαμαρίτης ή αλτρουιστής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ λέω, δεν έχω κάποιο συγγενή μου, δεν έχω κάποιο φίλο μου να του δωρήσω τον νεφρό μου ή μέρος του σηκωτιού μου, αλλά επειδή θέλω να προσφέρω όσο είμαι εν ζωή, το προσφέρω αυτό
στον οποιονδήποτε το έχει ανάγκη και πάει στον οργανισμό, τον κάθε εθνικό οργανισμό μεταμοσχεύσεων και παίρνει τον πρώτο στον κατάλογο αναμονής για μεταμόσχευση και μεταμοσχεύεται αυτός από έναν άγνωστο άνθρωπο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν η διάθεση της δωρεάς, ο αλτρουισμός, σε ποιο επίπεδο εξυψώνεται. Όχι με τα θάνατο, που είναι ασφαλές, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ασφαλές. Έθανες. Γιατί να μην το κάνεις. 8, είπε ο Δημήτρης ο Στρατούλης, σώθηκαν από αυτή τη μάνα που έκανε πέτρα την καρδιά της για να σώσει 8 ανθρώπους, κάνοντας τη νέα στην ηλικία κόρη της. Όχι στο συγγενή μου και στο φίλο μου, που είναι πιο κατανοητό, γιατί να μην το κάνουμε εφόσον οι ιατρικά μας πούν ότι είμαστε υγιείς και μπορούμε να το κάνουμε με ασφάλεια. Αλλά φτάνει ο κόσμος σε ένα τέτοιο επίπεδο αλτρουισμού και αλληλεγγύης που λέει στον άγνωστο που το έχει ανάγκη. Λοιπόν, αυτό το πνεύμα επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε εκτός του ιατρικού μέρους με τη δημιουργία του κέντρου και με ό,τι θα προσπαθήσουμε με την αρρωγή, τη βοήθεια, την υλική, την τεχνική του Ωνασίου Ιδρύματος. Λοιπόν, τώρα εδώ είναι μια φωτογραφία στο τέλος Νοεμβρίου, τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου, ψέματα λέω, έγιναν τα εγγένεια της έναρξης των εργασιών για να γίνει αυτό το μεταμοσχευτικό κέντρο. Και εδώ